Οι πάγκοι των Μικροπολιτών έχουν στηθεί και οι μποναμάδες από το βράδυ της 28ης Δεκεμβρίου είναι γεγονός. Οι Μικροπολιτές θα περιμένουν τους πατρινούς μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να κάνουν τη βόλτα τους και να αγοράσουν δωράκια για τα παιδιά και τους αγαπημένους τους. Χριστουγεννιάτικα είδη, παιδικά παιχνίδια, μπαλόνια είναι μερικά από όσα μπορεί να βρει κανείς στην Τριώνα Βάρκων, όπου έχουν στηθεί οι πάγκοι των Μικροπολιτών για την εμποροπάνικη. Μπαλόνια, οποιαδήποτε άλλα και από τα βιομηχανικά είδη, πάλι είδη δώρων είναι. Ψεύτικα κοσμήματα, εκκλησιαστικά είδη, είναι επίσης γλυκίσματα, λουκουμάδες, σιρή καρπή. Εν πάση περιπτώσει, κυρίως όμως παιχνίδια για τα παιδιά που αυτές τις μέρες τα προσμένουν, είναι γεγονός. Συνεχίζουμε το έθιμο και επίσης έχουμε κάνει και τον κανονισμό των εμποροπανηγυρίων, γιατί και αυτό είναι μια τροποτινά εμποροπανηγύρι, δηλαδή που έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο Μποναμάδες, στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Περισσότερες από 60 άδειες έχουν δοθεί σε Μικροπολιτές για να στήσουν τους πάγκους στον πεζόδρομο της Τριώνας Βάρχων, ενώ κάποιοι έμποροι έχουν έρθει και εκτός πατρών για να συμμετέχουν στην εμποροπανηγύρι. Και φέτος έχουμε περίπου στους 70 Μικροπολιτές, οι οποίοι έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους, έχουν πάρει την άδεια από το Δήμο Πατρέων, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά βέβαια. Μέχρι σήμερα η όλη διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, που αναμένουμε ιδιαίτερα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να έχει περισσότερο κόσμο από γονείς και από παιδιά. Η κίνηση αναμένει να κορυφωθεί την Κυριακή παραμονή Πρωτοχρονιάς και οι έμποροι ευελπιστούν πως θα δουν ζεστό χρήμα στα ταμεία τους. Ήδη πάντως από τις πρώτες κιόλας ημέρες αρκετοί πατρινοί έκαναν το καθιερωμένο πέρασμα από τον πεζόδρομο της Τριώνα Βάρχων.